Χωρίς νερό έχει μείνει το γήπεδο της Παναχαϊκής, με την οφειλή της ερασιτεχνικής Παναχαϊκής προς τη ΔΕΙΑΠ να αγγίζει τις 130.000 ευρώ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης προχώρησε στη διακοπή της υδροδότησης στις εγκαταστάσεις του γηπέδου της Αγιάς. Αποτέλεσμα, ελλείψη νερού ακόμη και στα αποδυτήρια, αθλητές και αθλήτριες μετά την προπόνησή τους να μην μπορούν να κάνουν ούτε ντους. Υπάρχει ένα υδρόμετρο και έχει υπογραφεί μια σύμβαση μεταξύ ερασιτεχνικής Παναχαϊκής και ΔΕΙΑΠ. Από εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, αρκετά χρόνια, υπάρχει μια δυσλειτουργία όσον αφορά την εξυπηρέτηση αυτών των λογαριασμών από τη μεριά της ερασιτεχνικής Παναχαϊκής. Όπως είπαμε, αυτή τη στιγμή το χρέος έχει φτάσει περίπου 135.000. Δηλαδή, μία πληρώνει και μία δεν πληρώνει, κάπως έτσι. Πλήρωνε ορισμένα διαστήματα κάτι έναντι, αλλά πάντα υπήρχε μια οφειλή η οποία έχει συγκεντρωθεί σε ένα ποσό 135.000 ευρώ. Υπάρχουν οφειλές προς τη ΔΕΙΑΠ, εξαιτίας και των οποίων οφειλών, κατά την άποψή μου, κακώς διεκόπη η παροχή νερού. Αυτό είναι κάτι πολύ σκληρό που έγινε και θα πρέπει να το συζητήσουμε, γιατί είναι μια πολιτική απόφαση, που είναι 130.000 ευρώ. Και από ό,τι έχει πληροφορηθεί από συζήτηση που είχαμε τον νέο πρόεδρο της ερασιτεχνικής, τον κύριο Νίκο Ράπτη, υπάρχουν και χρέη για την τρέχουσα λειτουργία της ερασιτεχνικής, υποχρεώσεις προς βολεμπολίστες, προς βολεμπολίστες, προς προπονητές, προς άλλους πιστωτές που ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ. Δηλαδή, είναι ένα ποσό το οποίο μπορεί να πλησιάζει και το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο κύριος Κούγιας μίλησε εκτενώς για τα χρέη της ερασιτεχνικής Παναχαϊκής, οι συνέπειες των οποίων μετακυλίονται, όπως τόνισε και στην ΠΑΕ, ενώ κάλεσε όλους τους θεσμικούς φορείς να απλώσουν χείρα βοηθείας. Υπήρξε μια τελευταία απόφαση 23 Δεκεμβρίου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΠ, η οποία έχει κοινοποιηθεί στην ερασιτεχνική Παναχαϊκή, η οποία στην ουσία έλεγε ότι και μια προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή ότι η Παναχαϊκή είναι υποχρεωμένη να προβαίνει σε εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών, του τρέχοντος λογαριασμού και να δίνει και 1.300 ευρώ έναντι της οφειλής που υπήρχε. Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις και προφορικές και γραπτές, η Παναχαϊκή δεν ανταποκρίθηκε. Η διακοπή της ροής του ρεύματος και του νερού, μόνο αυτά τα δύο, έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία της ΠΑΕ. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί εγώ έτσι πίστευα το σωστό, με δικά μου χρήματα ανακατασκευάστηκε η Αγία. Εδώ έχουμε μεταφέρει τα γραφεία μας, εδώ έχουμε μεταφέρει τις εγκαταστάσεις των πλυντηρίων μας, των αποδυτηρίων μας. Γι' αυτό το λόγο πληρώνουμε για 6.500 ευρώ ουσιαστικά μίσθωμα στην ερασιτεχνική Παναχαϊκή. Γιατί αν τηρούσαμε αυτά που λέει ο νόμος, τα χρήματα που έχουμε να δώσουμε στην ερασιτεχνική Παναχαϊκή δεν θα ξεπερνούσαν τις 1.500 ευρώ το μήνα. Ενώ τώρα δίνουμε 6.500 ευρώ. Οι οποίες εξελίξεις σχετικά με το θέμα αναμενόταν να υπάρξουν στο ραντεβού που είχε προγραμματιστεί μεταξύ του Προέδρου της ΠΑΕ, Αλέξη Κούγια, και του Προέδρου της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής, Νίκου Ράπτη, μετά το φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει χείρα βοηθείας από όλους τους θεσμικούς φορείς. Η ΠΑΕ Παναχαϊκή, που είναι το κομμάτι για το οποίο εγώ έχω κυριαρχική εξουσία και οι αποφάσεις μου είναι αυτές οι οποίες μπορούν να την, είτε να την εκπροσωπήσουν επάξια ή να την εκθέσουν, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Αλλά η άποψή μου είναι ότι η ερασιτεχνική και η ΠΑΕ πρέπει από εδώ και πέρα να προχωρήσουν μαζί. Είναι ευκαιρία αυτά τα 120 χρόνια ιστορίας της Παναχαϊκής να μας κάνουν όλους να αναθεωρήσουμε απόψεις και συμπεριφορές.